Οι αποφάσεις που εξέδωσε ο Υπουργός Παιδείας προέκυψαν λόγω της ανάγκης επικαιροποίησης και αναθεώρησης των κτηριολογικών προγραμμάτων που είχαν αρχικά εγκριθεί το 2011, προκειμένου να ακολουθήσει η υποβολή πρότασης από το Υπουργείο για τη χρηματοδότηση των έργων. Το οικόπεδο έχει παραχωρηθεί άνευ ανταλλάγματος στο Δήμο Αλεξανδρούπολης κατά πλήρες δικαίωμα χρήσης για την ανέγερση σχολικών κτηρίων από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η θετική απάντηση δε του Υπουργείου Παιδείας κατά τον κύριο Λαμπάκη συνιστά απάντηση σε όσους πίστευαν ότι τα σχολεία στο ΚΕΓΕ δεν θα κατασκευαστούν ποτέ. Πριν από 1,5 μήνα περίπου θορυβήθηκαν όταν επιστρέφει ο φάκελος για την ανέγερση των δύο σχολείων του γυμνασίου και του λυκείου στο ΚΕΓΕ. Επιστράφει λοιπόν πριν από 1,5 μήνα περίπου από τη διαχείριση της περιφέρειας, διότι υπήρχαν κάποια κενά τα οποία έπρεπε να τροποποιηθούν, να διορθωθούν και τελικώς μόνο έτσι θα ενέκρινε η διαχειριστική αρχή την χρηματοδότηση των δύο αυτών σχολείων. Κάποιοι είπαν ότι γίνανε λάθη από τη τεχνική μας υπηρεσία και ότι ο φάκελος δεν πρόκειται ποτέ να συμπληρωθεί. Λοιπόν, τους απογοήτευσα αυτούς οι οποίοι θέλουν να μην λειτουργούμε σωστά και δεν θέλουν και το καλό της πόλης και του Δήμου, γιατί αυτό το ευχόντουσαν, δεν το απεύχονταν. Λέω λοιπόν ότι ο φάκελος έφυγε πριν από 4 μέρες την Πέμπτη στη διαχειριστική αρχή με όλες τις μελέτες για το γυμνάσιο και το λύκειο των 5 και 5 εκατομμυρίων, δηλαδή 10 εκατομμύρια για τα δύο αυτά σχολεία, ολοκληρωμένος, απολύτως, στη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας, στην Κομωτινή. Η ανάγκη για δημιουργία νέων σχολείων στην Ανατολική Αλεξανδρούπολη προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση σχολικών μονάδων στο κέντρο της πόλης σε ό,τι αφορά στα γυμνάσια και τα λύκεια. Συγκεκριμένα για τα λύκεια, ενώ υπάρχει απόφαση ίδρυσης 5ου Γενικού Λυκείου, λόγω έλλειψης κτηριακών υποδομών δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. Με τη δημιουργία νέου σχολείου στο ΚΕΓΕ, προβλέπεται να μεταφερθεί εκεί το 2ο Γενικό Λύκειο με τους 360 μαθητές του και το μικρότερης δυναμικότητας 5ο Γενικό Λύκειο να λειτουργήσει στο κτίριο που λειτουργεί σήμερα, μέρος του 2ου Γενικού Λυκείου. Πάντως, η εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την ανέγερση των σχολείων θεωρείται δεδομένη. Είναι 100% δεδομένο ότι θα χρηματοδοτηθεί και μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος της χρηματοδότησης προχωράμε κατευθείαν στη δημοπράτηση για την ανάδειξη εργολάβου αναδόχου και την κατασκευή τους. Και να σας πω ότι είναι βέβαια η χρηματοδότησή της, γιατί από τα 32 εκατομμύρια τις περιφέρειες που αφορούν σχολεία, μόνο 1 ή 2 εκατομμύρια έχουν καλυφθεί μέχρι τώρα, συν τα 10 αυτά της Αλεξανδρούπολης. Σας θυμίζω δε ότι το